Λοιπόν, κάναμε για τα prefabs. Θα κάνουμε ένα τελευταίο καθαρά προγραμματιστικό πράγμα και μετά θα κάνουμε μόνο τέτοιο. Λοιπόν, καινούριο σκριπτάκι ή εδώ. Το ίδιο, το ίδιο. Λοιπόν, κάνουμε συναρτήσεις. Παιδιά. Παιδιά, λίγο ησυχία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τι είναι μια συνάρτηση, για όποιον δεν ξέρει. Μια συνάρτηση είναι ένα κομμάτι κώδικα. Το οποίο κάνει κάτι. Ξέρω, είναι κυριολεκτικά όμως αυτό. Είναι ένα κομμάτι κώδικα το οποίο κάνει κάτι. Πήγε πριν καλέσαμε τη Rotate. Ωραία, βλέπετε, Rotate. Τι κάνει η Rotate, περιστρέφει ένα αντικείμενο. Κάνει κάτι. Είναι μια συνάρτηση. Πόσο πιο απλό μπορώ να το πω. Ενώ οι μεταβλητές είναι κάτι που είναι κάτι, οι συναρτήσεις είναι κάτι που κάνουν κάτι. Μπορούμε να γράψουμε δικές μας συναρτήσεις, όπως π.χ. να κάνουμε μια συνάρτηση πρόσθεσης. Να κάνουμε μια συνάρτηση πρόσθεσης. Κάτι απλό. Add numbers, ξέρω. Ωραία. Μέσα στην συνάρτηση μπορούμε να γράψουμε κανένα print, ένα και ένα. Λοιπόν, τώρα έχουμε ορίσει μια συνάρτηση. Είναι ο Κέρσος μόνος στο S και το έχουμε δει και πάλι δολάρι. Λοιπόν, τώρα έχουμε δηλώσει τη συνάρτηση. Αυτή δεν θα καλυφθεί. Πρέπει να την καλέσουμε μόνοι μας. Κάπου στο 12. Πώς την καλούμε, απλά γράφουμε το όνομά της, ανοίγουμε παρένθεση και κλείνουμε παρένθεση. Ουσιαστικά, όταν ο κώδικας φτάσει σε αυτό το σημείο, θα κάνει ό,τι γράφει μέσα στην Add Numbers. Ό,τι πιο απλό. Θα φτάσει στη γραμμή 23, θα πήγε από τη γραμμή 23 ουσιαστικά, θα πάει στη γραμμή 27, θα γράψει στην 26 και θα γράψει ό,τι έχει μπροστά μας. Οπότε πλέον θα είναι, σαν, είναι ισοδύναμο με το να είχαμε γράψει μέσα στην Update πριν τα 1-1. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί χρησιμοποιούμε συναρτήσεις. Ο βασικότερος λόγος που χρησιμοποιούμε συναρτήσεις είναι για να οργανώσουμε καλύτερα τον κώδικα. Από το να γράφουμε άπειρες σειρές τη μία κατά την άλλη. Οι οποίες, αν τις χωρίζαμε σε blocks, σε κομμάτια, είχαν νόημα και κάναν κάτι συγκεκριμένο σε κάθε κομμάτι, είναι καλύτερο να τις χωρίσουμε σε συναρτήσεις, προκειμένου να μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται, τι κάνει το κάθε κομμάτι του κώδικα. Π.χ. να μπορούσαμε, ας πούμε, μία δεύτερη move. Να έχουμε μία δεύτερη, η οποία είναι move. Και μέσα στη move τη συνάρτηση να βάλουμε το... το πρώτο, το γεγονός. Όλο αυτό, ας πούμε. Οπότε τώρα στην update θα γράψουμε move. Οπότε ο άλλος διαβάζοντας πλέον την update, είναι απλά τα πράγματα. Τι κάνει τη συνάρτησή σου, κουνάει και κάνει προσθέσεις. Κάτι που... όταν είχες εκείνο το κατεβατό, σε φάση, τώρα ξέρεις. Δεν υπάρχει ανάγκη να κομμεντάρεις όταν έχεις γράψει καλά τις συναρτήσεις σου. Δηλαδή πλέον έχεις, ξέρεις ότι από τη γραμμή 24 μέχρι 32, κουνάει, κουνάει. Πώς μπορείς να ψάξεις για να δεις καλύτερη λεπτομέρεια μέσα. Αλλά αυτό που χοντρικά σε νοιάζει είναι ότι κουνάει το κύβο. Αυτό. Τώρα κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε άρνη. Για όσους ξέρουν από συναρτήσεις, ισχύουν τα κλασικά, μπορεί να έχει ένα τύπο, μπορεί να έχει return, μπορεί να παίρνει arguments, ας πούμε, αλλά δεν αξίζει να τα καλύψουμε τώρα όλα αυτά, ψάχτε τα. Θα σας δώσουμε και tutorials. Μαζί με το υλικό αυτής της ομάδας που θα στείλουμε, θα στείλουμε και tutorials και για σας RPG. Όχι, αυτή η μεριά δεν θα πάρει. Πες το. Αυτό που λέτε ότι θα μας στείλετε στο email. Ναι, ναι. Μας δώσε το email, έτσι. Αν δεν έδωσε κάποιος να μας το πει και να πάρει λίγο. Και γενικά, για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι, σήμερα δεν θα καλύψουμε όλη τη Unity και όλο τον προγραμματισμό της C#. Λέμε τα πιο βασικά πράγματα που χρειάζονται, που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δεκάδες άλλα πράγματα που μπορεί να είναι χρήσιμα, δεκάδες άλλα πράγματα που δεν τα ξέρουμε καν εμείς, που τα χρησιμοποιεί η Blizzard. Οπότε
προσπαθήσαμε να καλύψουμε. Γενικά η ιδέα είναι ότι και να θέλαμε να σας μάθουμε όλη την Unity, δεν μπορούμε. Δεν θα είχαμε αρκετό χρόνο, όχι σε εργαστικό χώρο, δεν θα είχαμε αρκετό χρόνο να σας κάναμε εντατικά κάθε μέρα όλο τον χρόνο. Οπότε η ιδέα είναι ότι αν δεν δουλεύετε μόνοι σας, κακά τα ψέματα δεν θα μάθετε Unity. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να σας δείξουμε αρκετά πράγματα ώστε να μην σας με το που αρχίσετε να δουλεύετε μόνοι σας στη Unity, να μην φρικάρετε τη ζωή σας. Να έχετε πάρει μια αλφα εικόνα για να μπορείτε να δουλέψετε παραπέρα μόνοι σας. Και γι' αυτό θα σας δώσουμε και tutorials μετά, θα σας δώσουμε και τρόπους να μάθετε περισσότερα πράγματα για τη Unity και καλύτερα. Λοιπόν, πάμε 8. Κωστά. Ναι, μισό. Για παράδειγμα, για αυτό. Ακριβώς. Σας είπαμε ότι υπάρχουν arguments στις συναρτήσεις. Μπορείς να γουγκλάρεις Unity function argument και θα σου πει ξέρω. Ναι, είναι πολύ functions και το γράψε. Και... Ναι, βρήκες κάτι άσχητο. Ναι. Γράψε γιατί... Ναι, γιατί είναι fundamental της ARM, ξέρω, τώρα είναι weird πράγμα. Να, εδώ, variables and functions. Και βιντεάκι κιόλας. Και κώδικα από κάτω και βιντεάκι. Οπότε... Δηλαδή να... Σε αργή κίνηση. Κοιτάξτε, γενικά η Unity έχει πάρα πολύ δυνατά tutorials online και official. Οπότε σε φάση, κάθε φορά που θέλετε να βρείτε κάτι, απλά γράψτε ένα YouTube-tutorial από δίπλα και το βγάλει. Και μεγάλη κοινότητα, και ευτυχώς στην κοινότητα είναι και βλάκες σαν και εμάς, που ρωτάν οτιδήποτε. Οπότε δεν θα βρεθείτε στην άσχημη θέση κάτι δεδομένο να το ρωτήσετε εσείς, θα το έχει ρωτήσει κάποιος άλλος. Είναι, ναι. Και τα forum της Unity είναι πάρα πολύ καλά. Και πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε και την ελληνική κοινότητα, έχουν group στο Facebook. Λέγεται Unity Ελληνική Κοινότητα. Τρομερό. Μπαίνετε, κάνετε ερωτήσεις εκεί, είναι πολύ καλή, καλά τα παιδιά όλοι. Ωραία. Sports, sports, packages και τέτοια. Ναι, σκηνές. Σκηνές. Λοιπόν, σκηνές. Άμα τώρα έτσι όπως είμαι μέσα στο project της Unity, πατήσω Control S, ή Command S, μου βγάζει... Παράθυρο αποθήκευσης, σκηνής. Το ξαναπεί αυτό, η Unity δεν έχει project με την παραδοσιακή έννοια ότι έχουμε ένα project file, οπότε δεν μπορείς να αποθηκεύσεις το project. Φτιάχνει μια ολόκληρη ιεραρχία από αρχεία και τα αποθηκεύει τα περισσότερα πράγματα αυτόματα. Το ένα πράγμα που δεν αποθηκεύει αυτόματα η Unity είναι η σκηνή. Το τι στείνεις εκεί μέσα. Πράγμα που έχω πάθει, πάνω από μια φορά, είναι να έχω περάσει 5 ώρες, 6 ώρες πάνω από μια σκηνή στην Audacity, να κρατάει η Unity και να έχω ξεχάσει να κάνω ψωρίδι. Και είναι το μόνο πράγμα που δεν αποθηκεύει. Ό,τι script έχεις γράψει, έχουν αποθηκευτεί αυτόματα. Ό,τι μοντέλο έχεις βάλει μέσα, έχεις κάνει import, έχει αποθηκευτεί αυτόματα. Ό,τι prefab έχεις φτιάξει, έχει αποθηκευτεί αυτόματα. Η σκηνή, αν το πατήσεις Ctrl-S, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, Ctrl-S. Ctrl-S μέσα στη Unity, όσο είσαι. Ναι, σου λέει να τα αποθηκεύσεις by default στο φάκελο assets. Οπότε δίνεις ένα όνομα. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν. Σκηνή. Με το που ανοίγεις τη Unity σου φτιάχνει μια default σκηνή που πάνω να θα πρέπει να αποθηκεύσεις. Αν δεν θα φτιάξεις μόνο σου μια καινούργια σκηνή, πας στα assets, δεξί κλικ, create, σκηνή. New scene, εφιέστατο. Διπλό κλικ και ανοίγει την καινούργια σκηνή. Δεν χάθηκε την προηγούμενη, τόσο και αν δεν είχαμε κάνει σκηνή. Και ξανά μπορείς να αλλάξεις το μεταξύ της σκηνής των σκηνών. Στα αρχεία που θα σας στείλουμε αργότερα, κάθε μία από τις ασκήσεις που κάναμε πριν είναι σε διαφορετική σκηνή που κάθε σκηνή μαζί με το script είναι σε διαφορετικό φάκελο. Απλά για να το ξέρετε υπάρχει αυτή η ιεραρχία. Δηλαδή assignment 1, φάκελος, μέσα έχει σκηνή στημένη ας πούμε με το script όπως ήταν πάνω σε keyboard ή πάνω σε empty και το script από δίπλα. Ακριβώς. Τώρα, αν θέλουμε... Ναι, ωραία. Όχι. Τι γίνεται, ακούω συνέχεια έναν να ρωτήσω κάτι.
ρωτάει κάποιος κάποιον άλλον κάτι και το ακούω κι εγώ ή έχω τρελαθεί εντελώς. Τι κάνεις. Anyway. Λοιπόν, τώρα σημαίνει το εξής. Πολλές φορές, σχεδόν πάντα, δουλεύεις και με άλλους ανθρώπους. Και γι' αυτό χρειάζεται να ανταλλάσσεις πράγματα με τους άλλους ανθρώπους. Ο ευκολότερος τρόπος να το κάνεις αυτό με τη Unity είναι τα packages. Μπορείς να επιλέξεις ένα prefab ή ένα script ή ένα αντικείμενο ή ένα, μια σκηνή ή πολλά μαζί. Ας πούμε θέλουμε ένα, αυτό το κύβο, ωραία, είμαστε τόσο, ο Κώστας είναι τόσο υγνωμημένος με αυτό το κύβο που έφτιαξε που είπε εξής, θα κάνω, θα το στείλω στο Βασίλη για να το δει. Και γιατί θέλει να στείλει 100 αρχεία, θέλει να μου στείλει ένα package. Και τι κάνει, επιλέγει το κύβο, επιλέγει το κύβο και πατάει export package ή δεν το μπορείς να σκέφτει σε κλίμα. Πώς? Δεν ξέρει κλίμα πάνω στο δίκτυο. Α, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, βλέπετε ότι έχει επιλέξει άλλα αντικείμενα πέρα από το κύβο μόνο. Αυτά είναι dependencies. Φροντίζει γίνεται και καταλαβαίνει τι άλλα πράγματα που έχει μέσα στο project χρειάζεται για να προκειμένου να μπορέσει να τρέξει ο άλλος αυτό και τα βάζει όλα στο package. Αν θέλει κάτι να μην το βάλει, μπορεί να το επιλέξει. Έχει κουμπάκι κάτω για να τα επιλέξει όλα, έχει κουμπάκι κάτω για να μην επιλέξει τίποτα. Έχει checkbox με κύριο dependencies. Αν βγάλει το checkbox, θα σου βγάλει μόνο αυτό που έχει επιλέξει. Πολύ ωραία. Και μετά πατάμε export. Αλλά σε αυτή την περίπτωση το transformations, ας πούμε, που υπάρχει μέσα σε αυτό το κύβο, δεν θα συμπεριληφθεί. Οπότε μόλις το ανοίξει ο Βασίλης, θα του λέει ότι λείπει κάποιο κομμάτι. Γιατί το transformation είναι, το script transformation είναι ένα διαφορετικό script που φτιάξαμε, που είναι ένα νέο component. Γενικότερα, ο καλύτερος τρόπος, ο καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να έχεις επιλεγμένο το dependency. Βέβαια, κάνει και λάθη γιατί όλα τα υπόλοιπα scripts εδώ πέρα δεν υπάρχουν στο κύβο. Ναι. Οπότε δεν θα χρησιμοποιήσει, θα ξαναχρησιμοποιήσει. Και μετά το δούμε στο όλο. Πάνε μια τεράστια. Τότε βγαίνουμε όπου θέλουμε. Με ό,τι όνομα θέλουμε. Ωραία. Και τώρα δείτε στο desktop. Υπάρχει ένα αρχείο τελεία Unity Packages. Ωραία, κατάληξη μου. Package test. Αυτό το αρχείο τώρα τι γίνεται. Αν ανοίξεις Unity, ας ανοίξουμε ένα καινούργιο project. Βασικά εντάξει, μην ανοίξεις project, αλλά ναι. Θα το πούμε. Λοιπόν, πείτε τώρα ότι ανοίγω εγώ... μου στέλνει ένα package όπως είναι, ο Ghost Spin. Ανοίγω εγώ καινούργιο project σε Unity. Και πατώ διπλό κλικ στο package. Αμέσως παίρνει το package όπως είναι. Ναι, ή δεν ξεκλείσουμε. Ανοίγει όπως είναι το package. Εδώ πέρα, επειδή υπάρχει ήδη μέσα στη σκηνή μου, μου λέει nothing to import, ότι υπάρχει ήδη. Αλλά αν δεν υπήρχε, ας το κάνω. Μας είναι διαγραψέ τα, ναι. Ναι. Διαγράφω τον κύβο. Α, μπράβο, ωραία. Και το ανοίγω εγώ λοιπόν, και μου λέει, κοίτα, το package που είναι αυτό έχει αυτά τα πράγματα μέσα. Όλα αυτά τα έχεις ήδη στη σκηνή, εκτός από το κύβο. Ο οποίος είναι new, το δείχνει. Κάνε το import. Και πατάς import και μετά μπαμ, μπαίνει ο κύβος κατευθείαν μέσα στη σκηνή, λειτουργικός όπως ήταν, όλα καλά. Τώρα. Αυτό άλλο που μπορείς να κάνεις επίσης είναι απλά να σύρεις το package μέσα στο project file της Unity. Έτσι, μπαμ, το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί σας λέω τα packages. Μπορεί κάποιοι να δουλέψετε με άλλους. Οκ, okay, είναι πολύ συνηθισμένο και είναι ο καλύτερος τρόπος για τον όρο που θα μοιράζει σε κομμάτια του project του Unity χωρίς να μοιράζει ολόκληρο το project. Αλλά ο άλλος τρόπος που θα τα πάρετε είναι το Asset Store. Ουσιαστικά όταν παίρνουμε κάτι από το Asset Store, η security μας έρχεται ένα package με το asset που έχουμε κατεβάσει. Και ουσιαστικά έχουμε ακριβώς τον ίδιο διάλογο. Βέβαια δεν κάνουμε ούτε διπλό κλικ ούτε τίποτα, το κατεβάζει κατευθείαν μέσα στο project, αλλά βλέπει τα αντικείμενα που έχει μέσα. Είναι η πόρτα από ένα package.
Wow, MOBA Fantasy Environment 49-99. Ναι, έλα, κάτσε φίλε. Free missile. Πόπα, κυριολεκτικά. Είδατε, importing backpacks, preparing backpacks, ήδη οθόνη ουσιαστικά, τι σου λέει. Έχω αυτά τα materials, έχω αυτά τα prefabs, έχω αυτά τα objects, έχω αυτά τα textures. Όλα τα δικαιώματα πάντα σε ένα import και παίρνει την πρώτη σου. Για να δούμε το missile. Πρέπει. Σύντο. Wow. Wow. This is there. Οκ, αρκετά. Δεν πρέπει να έχει τέτοιο, δεν έχει στρίψη. Cool, εντάξει, δεν το βλέπουμε εκεί που πλέον, το βλέπουμε ένα missile. Δεν το χρειαζόμαστε. Είναι κουλό. Λοιπόν, προχωράμε. Στάνταρτ. Στάνταρτ. Στάνταρτ πακέτο. Α, ωραία. Τώρα, επειδή Unity τα σπάει, μας δίνει by default, δεν ξέρω άμα το επιλέξατε όλοι κατά την εγκατάσταση, είχε μία επιλογή ανάμεσα στις πολλές άλλες που ήταν standard packages. Άμα πάτε assets, import package, λογικά πρέπει να σας τα βγάζει. Τα βγάζεις όλους ή κάποιος δεν τα πέρασε. Όποιος δεν τα πέρασε δεν θα τα βγάζει, αλλά εντάξει μπορεί να κατεβάσει ξανά. Αλλά είναι διάφορα και χρήσιμα πράγματα που είναι ήδη δωρεάν, ήδη που μέσα στην Unity και απλά δεν τα φορτώνει σε κάθε project γιατί δεν τα χρειάζεται κάθε project και είναι βαριά. Και έχει για το τι, κάμερες, χαρακτήρες, το cross platform που είναι πολύ καλό, είναι για αν θέλετε να κάνετε mobile tasks και τέτοια, είναι πολύ χρήσιμο. Τα effects για να κάνεις πιο όμορφη την εικόνα, είναι ωραία πράγματα και απλά θέλουμε λίγο ψάξει. Αυτό που θα χρειαστούμε βασικά είναι να εισάγουμε το πακέτο characters προκειμένου να πάρουμε κάποιον χαρακτήρα. Ναι. Μέσα στο characters είναι και ο first person controller στο characters, έτσι. Μέσα στο characters είναι και ένας first person controller, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχουμε στο community. Μπορείς απλά να πάρεις έναν έτοιμο first person controller, να το μετάξεις μέσα στη σκηνή και ξαφνικά να έχεις first person παιχνίδι, με πλήρη όλες τις κινήσεις, χτυπήματα, κουνήμα, κάμερα με το mouse. Ό,τι περιμένεις να προβλήσεις το σχολείο, μπορείς να γράψεις μια γραμμή. Εισάγεται το όλοι. Άμα κάνετε, κάντε import, standard, characters. Όλα πώς είναι. Πώς? Όλα, πάντα τώρα. Οκ. Να σου πω. Τι ξέρω. Πρώτος πράγμα που πήγουν. Μετά τι βασικά πρέπει να είναι πλάστο το λίγο. Οκ. Λοιπόν. Τώρα, για να βρούμε το first person controller, μπαίνουμε standard assets, characters, first person controller, prefabs και επιλέγουμε το πρώτο prefab και το σέρνουμε μέσα στο SimView. Και καλό είναι να κάνουμε εδώ πέρα reset το position γιατί μπαίνει σε τελείως random θέση. Ωραία. Οπότε τώρα έχουμε μέσα ένα first person controller. Βέβαια. Η κάμερα έχει από τη φόρτα, έτσι. Ναι. Κάτι που δεν είπαμε, η κάμερα. Έχουμε ένα έξτρα αντικείμενο που είναι η κάμερα.
Την βγάζει από την αρχή, είναι το ένα αντικείμενο που βάζει πάντα στην, σε μια σκηνή. Βάζει δύο αντικείμενα που βάζει στην σκηνή. Μία με κάμερα και ένα directional light. Το φως είναι φως. Και η κάμερα είναι ό,τι δείχνει η κάμερα, είναι αυτό που βλέπουμε στο game scene. Αν επιλέξει το αντικείμενο τη κάμερα, το επιλέξει και το κουνήσει, πού να το λύσει. Τώρα δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν φαίνεται για το αντικείμενο. Άμα κάνω παιδί. Φαίνεται ότι αλλάζει ορίζοντας μόλις παίξω. Άμα κάνει rotate τώρα με την κάμερα και βλέπετε ότι το βλέπει διαφορετικά στο game τον ορίζοντα. Λοιπόν, first person controller έχει μια δικιά του κάμερα, την οποία φοράει, έχει σβήσει την game. Η οποία βλέπει από την οπτική γωνία του παίκτη. Οπότε δεν χρειάζεται τη βασική κάμερα, είναι αυτή εδώ πέρα, η first person character είναι η κάμερα. Main κάμερα πέρα. Πρέπει να βάλουμε πάτωμα, έτσι. Ναι. Ωραία. Έχουμε χαρακτήρα, να βάλουμε ένα πατωματάκι για να πατάει κάπου. Λέιν. Τέλεια, λέιν. Δεξί κλικ, new object, λέιν. Και... λέιν. Και το τελευταίο που χρειάζεται είναι να υψώσουμε λίγο το χαρακτήρα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο plane. Μέσα στο πάτωμα. Οπότε... το συμβάνω. Τώρα βλέπουμε τα μάτια του χαρακτήρα, που μοιάζει όπως οποιοδήποτε άλλο με σπέσιο παιχνίδι. Με WASD, με space δυνάμε. Με το mouse που κάνει γύρω γύρω την κάμερα, με το shift που έχει τρέξει. Έπεσα! Προσέξτε, μην πέσετε από έτσι, γιατί θα πέσετε για πάντα. Δεν υπάρχει λίγος, δεν υπάρχει θάνατος, απλά το πέφτουμε. Επίσης, δύο άλλα χρήσιμα κουμπιά. Ένα είναι το maximize on play και ένα δεύτερο είναι τα stats. Τα stats. Είναι στην game, στο παράθυρο game. Το maximize on play τι κάνει, όταν πατήσεις play θα στο κάνει full screen όταν πατήσεις play. Το stats που πατήσαμε βγάζει αυτό το παραθυράκι που σου λέει στατιστικά. Σου λέει τα FPS, σου λέει πόσα βέρτισες εκπώνονται, σου λέει πόσα τρίγωνα εκπώνονται, σου λέει τη διάσταση της οθόνης, πόση RAM πιάνει. Αλλά DSP load, stream load, έχει πολλά stats για την απόλογη του παιχνιδιού ουσιαστικά. Αυτό που γενικά προσπαθεί σα νοιάζει συνήθω να πει και τώρα είναι τα, είναι τα FPS. Δηλαδή, κοιτάτε, είναι το ευκολότερο stat, αυτό που το καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα, ακριβώς τι είναι τα υπόλοιπα, είναι κάτι το οποίο θα μαθαίνετε με χρόνο. Είναι το πόσο γρήγορα, πόσο καλά τρέχει ουσιαστικά το παιχνιδιού, όσο ψηλότερο είναι τα FPS του καλύτερα. Είναι πόσα frame, πόσες φορές θα έχει updates σε ένα δευτερόλεπτο. Προσπαθούμε να τα κρατάμε όσο πιο κοντά στα 60 γίνεται. Οτιδήποτε πάνω από 30 είναι acceptable. Οτιδήποτε κάτω από 30 είναι ψηλό παράδεκτο. Όσο πιο κοντά στα 60, τόσο καλύτερα. Μετά τα 60 η διαφορά είναι τόσο μικρή που δεν υπάρχει τόσο νόημα. Δεν υπάρχει γιατί οι οθόνες είναι στα 60 Hz, οπότε... οι οθόνες δεν μπορούν να κάνουν render γρήγορα από το ακόμα και να τρέχει το παιχνίδι σωστά 100 και 120 FPS, οπότε δεν θα μπορούσε να κάνει render πάνω από 60. Προφανώς. Έχετε βάλει το first person, παίξατε λίγο, δηλαδή τι παίζει. Το plane πέφτει. Το plane ή ο χαρακτήρας. Όσο πάθατε αυτό, τι κάνατε. Και είναι κάτι που δεν έχουμε πει μάλλον και είναι λίγο πρόβλημα. Όταν θέλετε να φτιάξετε ένα νέο αντικείμενο, φροντίστε να μην έχετε επιλεγμένο άλλο αντικείμενο. Οι περισσότεροι τι κάνατε. Είχατε επιλεγμένο τον FPS controller, πατήσατε δεξί κλικ 3D Object Plane και το έβαλε σαν παιδί το FPS controller. Οπότε κάποια χαρακτηριστικά που έχει FPS controller. Να πούμε λίγο τώρα για τα παιδιά. Τα λέγαμε πιο μετά. Θα τα λέγαμε πιο μετά. Τι είναι τα παιδιά, υπάρχει ιεραρχία γονιών παιδιών. Μπορεί κάθε αντικείμενο να έχει ένα παιδί. Για να το κάνει αυτό, απλά προσέρχεσαι στην ιεραρχία πάνω.
αν βάλεις το plane πάνω στο, ακριβώς, στον FPS controller, τώρα το plane είναι παιδί του FPS controller. Το ένα πράγμα που γίνεται είναι ότι ό,τι κινήσεις κάνει αυτό που είναι πιο ψηλά στην ιεραρχία, τις μιμείται το από κάτω. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει κάπου να πατήσει ο FPS controller, πέφτει για πάντα, και πέφτοντας ο FPS controller, το plane επειδή είναι παιδί του, λέει, όπα, πρέπει να ακολουθήσω τον FPS controller. Και πέφτει και αυτό. Για παράδειγμα, άμα βάλω έναν... Είναι το κυριολεκτικό σου λέει για να πέσει τον κρεμό, θα πέσει. Έναν κύβο μπροστά από τον FPS controller. Εδώ. Και έτσι βάζουμε και τα όπλα, by the way, ας πούμε, άμα σε ένα first person παιχνίδι, ναι, τα χέρια που ακολουθούν πάντα στην κάμερα δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό. Οπότε φανταστείτε ότι αυτός ο κύβος είναι ένα όπλο, είναι τα χέρια, είναι whatever. Το έχουμε σαν παιδί του χαρακτήρα τώρα. Οπότε όπως κουνιέται το χαρακτήρα, το κουτί είναι πάντα μπροστά. Συγγνώμη. Τι γίνεται εσύ στο σφαίρα. Τη σφαίρα. Συγγνώμη. Το έκανα παιδί του χαρακτήρα. Οπότε, δηλαδή έτσι όπως είναι ο χαρακτήρας, ή πατάς πάνω στο χαρακτήρα και κάνεις create έχοντας πατημένο το χαρακτήρα, ή αν είναι έξω από το χαρακτήρα απλά το σέρνεις πάνω του. Ναι, ναι, ναι. Δίνουμε το cube, δεν χρειάζεται να υπάρχει. Κάνουμε collisions. Τρίγια. Απλά να πρέπει να έχουμε τεχνί. Εντάξει, τον έχετε δει. Όλα καλά. Την έχετε δει. Χρήσιμος ο controller, φαντάζομαι. Τώρα καθόμαστε να τον γράφουμε κάθε φορά. Δεν χρειάζεται να... Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσετε και αρκετά γρήγορα. Φαντάζομαι ότι όσοι ξέρετε προγραμματισμό, το ξέρετε ήδη. Δεν χρειάζεται να εφευρίσκεις κάτι παρά τον τοπό. Δηλαδή, αν κάτι υπάρχει ήδη, χρησιμοποίησέ το. Επιπλέον, κάτι ακόμα για το controller. άμα τον επιλέξετε, βλέπετε τα διάφορα components που έχει, που εννοείται ότι όλα αυτά είναι παραμετροποιήσιμα. Δηλαδή,
τα πρώτα ας πούμε που φαίνεται εδώ πέρα είναι το walk speed, το run speed, όλα αυτά μπορείτε να παίξετε, να τα αλλάξετε ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε. Ακριβώς. Και αν είστε πάρα πολύ τρελοί, μπορείτε να ανοίξετε και το script. Να βρικάνετε τη ζωή σας. Ανοίξτε το λίγο, Αγγελάσου. Όχι. Κώστα. Έλα. Διπλό κλικ εδώ. Α, ναι. Είναι μόνο πόσες σύνδες μόνο είναι. Είναι, ναι. Και εγώ στις 59 γραμμές είναι, δεν πάρα πολύ μαρίζει. Δεν είναι μόνο αυτές. Αυτές είναι οι βασικές. Ναι, είναι και τα YouTube. Ναι. Γενικά είναι πολλά πράγματα που κάνει. Και είναι λίγο περίπλοκος, αλλά το point μου είναι ότι ακόμα και τα έτοιμα assets που μπορείτε να πάρετε, είτε από την Unity είτε από το Store, δεν σας απαγορεύει κανείς να τα αλλάξετε. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με οτιδήποτε άλλο έχετε φτιάξει μόνοι σας. Δεν είναι κάτι μαγικό, δεν είναι κάτι κρυμμένο, είναι οτιδήποτε, απλά το έχει φτιάξει κάποιος άλλος, οτιδήποτε έχει φτιάξει εσείς. Απλά. Και αυτό που λέγαμε και πριν για τον Inspector, βλέπετε ας πούμε διάφορα χαρακτηριστικά που είναι χρήσιμα, όπως ας πούμε η ταχύτητα με την οποία κινείται, το έβγαλε, φρόντισε να το βγάλει στον Inspector, γιατί άμα ψάχναμε μέσα στο script, δεν... Εξαρτάται από το slope, από τις τριβές, από αυτά τα πράγματα. Από τις ρυθμίσεις που έχεις και από τις τριβές, ας πούμε, που υπάρχουν. Και από το slope, πόσο έχεις ρυθμίσει την κλίση, ας πούμε. Δηλαδή, αν είναι πολύ μεγάλο, μπορείς να το ρυθμίσεις να μην το ανεβαίνει. Είναι... Είναι... Οπότε, μέχρι 45 μοίρες θα ανεβαίνει. Παραπάνω, κολλάει. Πάνω παρακάτω. Input. Και triggers. Λοιπόν... Κάτι που μάλλον θα σας φανεί χρήσιμο και είναι και η ουσία του Event Driven Programming, αυτό που δεν είπαμε ακόμα για το Event Driven Programming τόση ώρα, είναι το εξής. Γιατί το λέμε Event Driven? Ποια είναι τα γεγονότα? Μέχρι στιγμής σας λέω, μια λούπα είναι που επαναλαμβάνεται. Τι είναι ένα γεγονός? Ένα γεγονός είναι κάτι που γίνεται έξω από τη λούπα, παράλληλα με τη λούπα και έξω από τη λούπα και ειδοποιείς εσύ ότι αυτό έχει γίνει. Χοντρικά αυτό είναι. Το πιο ένα από τα πλούστερα γεγονότα που γίνονται είναι το input από την, του χρήστη. Δηλαδή το ότι κάποιος πάτησε ένα κουμπί. Ωραία. Να δείξουμε λίγο πώς γίνεται αυτό για προφανώς όπως καταλαβαίνετε, προφανώς είναι πολύ χρήσιμο να μπορείτε να ξέρετε πότε ο χρήστης πάτησε ένα κουμπί και ποιο κουμπί πάτησε. Πότε ο χρήστης χρησιμοποίησε το mouse και πώς το χρησιμοποίησε. Να δείξουμε ένα απλό παράδειγμα. Λοιπόν, στο controller, ναι. Βάλετε το script στο controller πάνω. Το ίδιο θα γίνει άμα ρίξετε το script σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που υπάρχει μέσα στο hierarchy. Απλά σωστό είναι αναλόγως, ας πούμε, με τη λειτουργία και τη χρησιμότητα που έχει το κάθε script, να το ρίχνετε στο εκάστοτε αντικείμενο. Δηλαδή, αν είναι κάτι που αφορά τη σκηνή, θα το ρίξετε στο αντικείμενο, σε ένα αντικείμενο, ας πούμε, της σκηνής. Αν είναι κάτι που αφορά το χρήστη, μπορείτε να το ρίξετε στο controller. Αν είναι κάτι που αφορά το φως, μπορείτε να το ρίξετε στο directional light. Θα λειτουργήσει άμα ρίξετε, ας πούμε, αυτό του φωτός, το script, στο controller, αλλά δεν είναι λογικό, γιατί όταν θα ψάξετε να βρείτε που είναι, και μετά θα σας δείξουμε μετά, δεν θα λειτουργήσει τώρα. Δηλαδή, αν κάνεις κάτι απλό όπως απλά πράξεις ή απλά prints, θα λειτουργήσει. Αλλά σε λίγο θα δείτε ότι δεν λειτουργεί πάντα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία χρειάζεται να το βάλεις στο αντικείμενο το οποίο αφορά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το input. θα κάνουμε κάτι απλό. Κάθε φορά που ο χρήστης πατάει το space, απλά θα τυπώνει κάτι στην κονσόλα. Ξανά, αρχίσαμε πάλι με τα ξενέρωτα. Λοιπόν, γράψτε λίγο. Λοιπόν, φτιάχνουμε μια if, η οποία περιέχει την εξής γραμμή μέσα. Λέει get... Λέγε. Keycode.space. Λοιπόν, και βάζουμε μέσα την εξής γραμμή στην if.
Αυτό τι κάνει. Σκεφτείτε ότι όσο ένας πυρήνας, ας πούμε, υπολογιστής σας τρέχει τη λούπα, ένας άλλος είναι σε ετοιμότητα για να δει τι κάνει ο τυπάς, ο χρήστης στο πληκτρολόγιο. Και φροντίσει να θέσει κάποιες τιμές σε κάποιες συναντήσεις. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται όταν κάνεις εσύ αυτή την κλίση, input.getdown και code.space, πάει και ρωτάει αν ο χρήστης σε αυτό το frame έχει πατήσει το space. Αν το έχει πατήσει, κάνει spaces frame. Για τρέξει το λίγο να το δούμε. Μας κάστο λίγο να το δούμε. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Ωραία, για πάμε. Τώρα κάθε φορά που θα πατάει space. Ναι, εδώ πέρα βγάζουμε το maximize on play, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε και την κονσόλα. Είδατε, να το πάτε στο space, βγήκε και μετά space express και ένα επίσης το λεπτό. Ξανά, και δύο. Και τρία. Και τέσσερα. Και πέντε. Λοιπόν, κατάλαβε, άρα Unity, ότι πατήσαμε ένα κουμπί, πάρα πολύ χρήσιμο. Για πολλούς λόγους, για να φτιάξει πλέον κινήσεις, να φτιάξει τον FPS controller. Άρα δεν θες τον FPS controller, γιατί δεν έχεις δικό σου controller. Καλή τύχη μεν, αλλά χρησιμοποιείς τα input του χρήστη. Αν θες να αλλάξεις, τα κουμπιά τα οποία κάνουν κάτι. Είναι πολύ απλό, κικότη τελεία και το όνομα του πλήκτρου. Space είναι το space, L είναι το L, Alpha είναι το Alpha. Άρω, νομίζω ή απάρω είναι το πάνω βελάκι. Άπαρω. Άπαρω, είναι το πάνω βελάκι. Left arrow, το αριστερό βελάκι. Λοιπόν, κλπ. Αν δεν το βρίσκετε, δεν μπορείτε να το βρείτε με το μυαλό, γκουγκλάρετε. Key code, Unity, τάδε, κουμπί. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις συναρτήσεις. Get key. Είναι get key down. Get key down τι κάνει. Σου επιστρέφει true μόνο στο frame στο οποίο πατήθηκε το κουμπί. Δηλαδή, αν έχεις πατήσει το space και το κρατήσεις πατημένο, θα σου επιστρέψει true μόνο με το πατήσεις το κουμπί. Όση ώρες έχεις κρατημένο το κουμπί, δεν θα αλλάξει τίποτα. Αν αφήσεις το κουμπί... Λοιπόν... Get key up. Λοιπόν, είναι get key... Γιατί κάποιο είναι τον άποδο. Όταν αφήσει το κουμπί, γίνεται true. Δηλαδή, αν είσαι εξυπηρετημένο το space, τη στιγμή που θα αφήσει το space, θα γίνει true και θα σου πετάξει το μήνυμα. Και η πιο απλή είναι η get key, put up, put down, η οποία είναι true όσο έχει εξυπηρετημένο το space. Ah,
Καλά είμαστε με το input. Να αναφέρω και κάτι άλλο, κάτι που κάνω να βάζω στο πέρα. Τη την έγραψα input με μικρό i. Άμα την έγραψε κάποιος input με κεφαλαίο i, θα έχει error, γιατί αντί να πάει να διαβάσει την πραγματική κλάση input του συστήματος, διαβάζει την πιο κοντινή κλάση που είναι αυτή η κλάση που μόλις δημιουργήθηκε, οπότε εκεί πέρα δεν υπάρχει definition για τη συνάρτηση γενική. Έχει πρόβλημα με την εσωτερική ιεραρχία των αντικειμένων της unit, τέλος πάντων. Γενικά, προσπαθήστε να μην ονομάζετε κλάσεις με ονόματα που τα έχει ήδη προβατζώσει η unit. Ουσιαστικά, όποιος ξέρει την κοινοστροφή, έχουν όλα ένα κοινό γονέα στην ιεραρχία, όλη η βιβλιοθήκη της Unity και η δικιά σας. Οπότε γίνονται, αν κάνεις κάτι πιο χαμηλά, γίνεται override το πιο πάνω παιδί. Οπότε καλή το συναρτήσεις από τη δικιά σου κλάση. Ωραία. Τώρα αυτό που θα σας δείξουμε. Triggers. Είναι οι triggers, είχαμε πει για την προηγούμενη φορά. Πρώτα triggers. Το ίδιο. Λοιπόν, triggers. Τι είναι οι triggers? Trigger είναι ένα σημείο μέσα στην οθόνη, μέσα στην σκηνή, στο οποίο όταν μπει ο χαρακτήρας μας, το καταλαβαίνει ο υπολογιστής. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε διαφορετικού τρόπου. Αυτό το παράδειγμα που είχα πει την προηγούμενη φορά είναι ότι αν φτιάχναμε ένα χώρο και θέλαμε π.χ. ότι υπάρχει μια σελίδα τέλος πάντων μόνο στο γραφείο και θέλαμε πίσω να πλησιάσει ο χαρακτήρα στο γραφείο για να διαβάσει τη σελίδα, να κλείσει απότομα η πόρτα πίσω του. Αυτό το κάναμε με ένα trigger. Θα το αποκλειτούσαμε ένα trigger σε αυτό εδώ το σημείο και με το που εγώ προχώραγα και έμπαινα στο trigger θα φροντίζαμε σε εκείνο το σημείο να βάλουμε στον κώδικα να κλείνει η πόρτα. Τώρα θα σα δείξουμε πώς γίνεται αυτό. Πρώτα απ' όλα, φτιάχνουμε τον trigger μας. Φτιάχνουμε ένα 3D object. Ένα κύβο για να το βλέπουμε ένα για αρχή. Για να το βλέπετε, θα μπορούσε να είναι και σε empty object και συνήθως είναι σε empty object για να μην φαίνεται. Γιατί δεν θέλουμε πάντα να καταλαβαίνουμε πού είναι το trigger. Αλλά τώρα για να το βλέπουμε εμείς εδώ πέρα. Και τι κάνουμε. Πάμε στο component box collider που λέει και έχει ένα κουμπάκι που γράφει is trigger. Ένα τσέκο. Και πατάμε τον ίδιο. Τώρα που είναι trigger, παρόλο που έχει collider, μπορώ να περάσω μέσα από το κουτί. Άμα δεν είναι επιλεγμένος ο trigger, λειτουργεί σαν collider. Οι colliders είναι ουσιαστικά κάτι με υφή. Οπότε, πόδεση. Όσο και αν προχωράω, δεν περνάει. Μπλοκάρει τον δρόμο. Επειδή έχει πάνω το collider. Αν κάνεις trigger το collider, μπορείς να περάσεις από μέσα του, αλλά ο υπολογιστής συνεχίζει να καταλαβαίνει ότι εσύ ξέρεις τι είσαι εκεί. Λοιπόν... Box trigger. Όταν μπαίνει μέσα στο κουτί, να του πάνε κάτι, ας πούμε. Δεν το κάνουμε να κουνιέται. Το κάνουμε να πάει, να αλλάζει η χείρη, να πάει το βαθιά σου. Μετά που κάνουμε και reference. Γιατί θέλει reference το player αυτό. Λοιπόν, το βάζουμε το script στο previous controller. Στο κουτί. Ας το κουτί, συγγνώμη. Λοιπόν, προσεκτικά λίγο να φέρει σημασία. Το script στο οποίο θέλετε να
γίνεται, ό,τι θέλετε να γίνεται για ένα trigger, θα το βάζετε στον trigger, στο αντικείμενο που είναι και ο trigger. Είναι στο cube ο trigger. Εδώ θα βάλουμε και το script στο οποίο θα διαχειριστούμε το τι θα γίνει μέσα στο trigger. Οπότε ανοίγουμε το trigger. Και γράφουμε το εξής. Void on trigger το μικρό. Όχι, κεφαλαίο. Αν όντως. Συγγνώμη. Το πιο κλασικό λάθος και δεν παίρνετε καν error για αυτό το λάθος. Δεν έχει περάσει. Είναι πρώτο πρώτο εδώ. Συγγνώμη. Ναι, εδώ γιατί είναι collider. Και είναι και στο cheat sheet το εκτεταμένο που σας έχουμε online. Collider call. Λοιπόν. Ξανά για όποιον ξέρει ότι γυμνοσταθεί, η trigger enter είναι ορισμένη κάπου πιο ψηλά στην ιεραρχία. Οπότε εσύ εδώ κάνεις override για να γίνεται η δική σου όταν κάνεις το trigger enter. Γι' αυτό, άμα κάνεις λάθος, δεν θα σου πετάξει error. Κατά τα άλλα, πρέπει να τη γράψετε ακριβώς έτσι. Έστω για ένα γράμμα να βγάλετε λάθος, ούτε error θα πάρετε, ούτε θα δουλέψει. Οπότε, κάνουμε... Τώρα έχουμε τον trigger, ωραία. Το αντικείμενο που είναι μέσα εδώ, το call που λέει, είναι το αντικείμενο το οποίο μπήκε μέσα στο trigger. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, οποιοδήποτε θα μπορούσε να είναι αυτό. Πώς ξεχωρίζουμε τώρα τα αντικείμενα μεταξύ τους. Γύρω να στείλει στο inspector. Επέλεξε το μεταξύ του κοντρόλ. Λοιπόν, βλέπετε αυτό το πραγματάκι πάνω, που λέει tag, που έχει ένα βελάκι tag και ένα list tag. Ωραία. Λοιπόν, τι παίζει με αυτό. Αυτό είναι ένα custom tag το οποίο μπορούμε να ορίσουμε για να σημειώσουμε κάτι για ένα αντικείμενο. Αν το κατεβάσετε, έχει διάφορα είδη. Μπορείτε να φτιάξετε σε δικά σου custom. Απλά είναι ένα ενόρμο, ένα string. Βάζουμε player. Πλέον έτσι έχουμε ορίσει αυτόν τον controller σαν τον παίκτη. Άνοιξε το script πάλι. Ωραία, τώρα. Οτιδήποτε και να μπει μέσα στον trigger enter θα τον. Εντάξει, θα το καταλάβουμε. Αλλά εμείς θέλουμε να γίνεται κάτι μόνο όταν μπαίνει ο παίκτης. Πώς το κάνουμε αυτό, γράφουμε if call.tag ίσον player. Τέλεια. Παίκτης. Και τώρα μέσα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πριν. Λοιπόν, πατάμε play, κοιτάξτε την κονσόλα. Μην βλέπετε τα warnings. Λοιπόν, προχωράμε με το που μπαίνουμε. Μπαμ, play, θα ζάνε το box. Με το που βγαίνουμε, μπαμ, ξανά, play, θα ζάνε το box. Μπαμ, λέει να δεν έχω μπορείς. Λοιπόν, τώρα. Σαν την trigger enter υπάρχουν άλλες δύο συναρτήσεις. Που φροντίζονται τις περιφορές όσο αφορά τους triggers. Η trigger exit και η trigger stay. Η trigger exit κάνει το ίδιο πράγμα για όταν βγαίνει ο παίκτης από τον trigger. Ακριβώς από έχει φύγει, δηλαδή όσο είναι μέσα δεν αντιδράει, αλλά τη στιγμή που θα βγει θα αντιδράσει. Το κουτί. Και η on-trigger stay αντιδράει σε κάθε frame όσο ο παίκτης είναι μέσα στο trigger. Οπότε θα δείτε τώρα. Να το γράψουμε. Οκ, παιδιά. Και τρέχοντάς το, μου πετάει ένα μήνυμα ότι ο παίχτης έχει μπει στο κουτί. Στη συνέχεια μου πετάει σε κάθε frame και το βλέπετε, φορτώνει ξανά και ξανά και ξανά ότι ο παίχτης είναι μέσα στο κουτί.
Και με το που βγω, σταματάει να φορτώνει ότι ο παίκτης είναι μέσα στο κουτί και φορτώνει ένα μήνυμα ότι ο παίκτης έχει βγει από το κουτί. Επίσης, κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι, αν για παράδειγμα δεν θέλουμε το κουτί να φαίνεται, ένα από τα components, το οποίο στην ουσία ορίζει το ότι το κουτί θα φαίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι ο Mesh Renderer, όπου άμα φύγει ο Mesh Renderer πλέον δεν φαίνεται κουτί, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει ο trigger και φαίνεται εδώ πέρα στο scene view, είναι το πράσινο. Οπότε το παράδειγμα που σας είπα πριν, κάπως έτσι θα το έκανε. Στάβαζε σε ένα ώρα το trigger και μέσα στην on trigger enter θα έκανε τη συμπεριφορά για να κλείσει η πόρτα, για να ανοίξει η πόρτα. Επίσης κάτι άλλο, τώρα στην ουσία βάζοντας το box collider, ο trigger πήγε και κάθισε πίσω, ακριβώς πάνω στις επιφάνειες του κουτιού. Αυτό μπορεί να επεξεργαστεί, να γίνει επεξεργασία και manual, πατώντας αυτό εδώ το κουμπάκι και πιάνοντας μία από τις τελείες και μετακινώντας το ή αλλάζοντας από εδώ πέρα τις διαστάσεις του κουτιού. Back in my days, δεν υπήρχε tooth collider. Είσαι τόσο παλιός. Είμαστε τόσο παλιοί. Ακριβώς ό,τι κάναμε με τους ξαναεμφάνισης. Α, επίσης, αν δείτε όλα τα components, έχουν ένα tick δίπλα στο όνομά τους, έτσι. Αυτό το tick, αν το βγάλετε, απενεργοποιεί το component. Αν το κάνετε. Λοιπόν, χάρη και το sticker. Όπως είπαμε πριν, αν ένα αντικείμενο έχει collider, όπως είπαμε και πριν, αν ένα αντικείμενο έχει collider, έχει υπόσταση. Οπότε δεν μπορεί να πειράσει από μέσα από το κάτω. Τι είναι αυτό το κάτω που δεν μπορεί να περάσει. Και εδώ είναι λίγο το παράξενο. Ένα αντικείμενο προκειμένου να επηρεάζεται από τη φυσική και οι colliders είναι μέρος της φυσικής, έτσι. Αυτή η φυσική του γιορτή πρέπει να έχει ένα χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό πρέπει να έχει. Λέγεται rigid body. Είναι αυτό εδώ πέρα. Αν θέλετε ένα αντικείμενο μέσα στη σκηνή σας να επηρεάζεται από τη φυσική, πρέπει να έχει το component rigid body. Λοιπόν, γύρω στον κώδικα τώρα να δείξουμε τις συναντήσεις. Όπως υπάρχουν αυτές οι τρεις συναντήσεις για τους triggers, δηλαδή για να βλέπουμε τι γίνεται όταν μπαίνει σε ένα trigger, όταν μένει σε ένα trigger και να βγαίνει από ένα trigger, υπάρχουν και για τους colliders. Είναι η void on collision enter, το collision enter μέσα. Ναι. Και είναι collision. Call, ναι. Εδώ πρέπει να κάνεις και μόνο τελείο. Κόλλο τελείο. Κόλλο τελείο. Αυτές οι συναντήσεις δουλεύουν ακριβώς όπως δουλεύουν οι αντίστοιχες τρίγκες. Μόνο που με το έξτρα χαρακτηριστικό ότι απλά έχει και υπόσταση το αντικείμενο στο οποίο μένεις. Δηλαδή, η Ender ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς όταν έχεις μπει μέσα του, δηλαδή δεν είσαι ακριβώς μέσα, το απλά είσαι το κουμπάς. Με το που αρχίζεις να το κουμπάς.
Το γράψατε. Έβαλα απλά ένα μήνυμα ξανά για την πρώτη φορά που θα κουμπίσει το κουτί. Μισό λεπτό. On collision enter, collision enter. Τι ήταν καλό. Collision με 2L ή με 2S. Με 2L. Enter collision call. Κάθε φορά όμως. Διάφερε. Μην αγχώνες, δεν συμβαίνουν αυτά. Ρίτσι έχει. Ναι, ωραία. Ρίτσι πόντι έχει. Σαν collider λειτουργεί ο character controller, νομίζω. Α, το θυμάμαι. Γενικά, αν βάλεις κάτι άλλο, θα το βρει. Μισό λεπτό. Ναι, τι.
Όχι, δεν είναι το tag. Αλλάξα, έβαλα το δεύτερο. Το rigid body controller. Και όχι το first person controller. Λοιπόν. Ναι, πρέπει να κάνεις access στο... Τι? Δουλεύει με position. Μπορείς να βρεις, απλά πρέπει να κάνεις access με έναν περίεργο τρόπο μέσα στο position. Λοιπόν, παιδιά, okay, έσβησα το πρώτο controller που έβαλα, που ήταν το πρώτο prefab μέσα στο φάκελο first person characters, και έβαλα το δεύτερο. Τώρα, ο λόγος που δεν λειτουργήσε με το πρώτο και που λειτουργήσε με το δεύτερο είναι γιατί το πρώτο συντάσσεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Που δεν είναι ο στάνταρτ, είναι λίγο αντισυμβατικός ο τρόπος που συντάσσεται. Το πιο στάνταρ είναι να είναι rigid body, να έχει ένα κλασικό collider και να λειτουργούν αυτά τα δύο. Οπότε το τρακάρουμε. Μαζί και έχει το μήνυμα. Υπάρχει και η stay, υπάρχει η exit όπως και στους triggers. Λοιπόν, θα σας δείξουμε ένα τελευταίο πράγμα και θα το αφήσουμε. Online είναι και άλλα παραδείγματα, αλλά απλά επειδή αρχίσαμε αργά, γίνει λίγο μεγαλύτερο το διάλειμμα, τράβηξε λίγο περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Θα πηδήξουμε μερικά εδώ, αλλά στο τέτοιο που θα σας δώσουμε είναι και άλλα παραδείγματα. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι αλληλεπίδραση με φυσική. Όπως σας είπαμε πριν, προκειμένου ένα αντικείμενο να μπορεί να επηρεάζει από τη φυσική, πρέπει να έχει ένα rigid body. Οπότε, θα πάμε στον κήπο μας και θα του βάλουμε ένα rigid body. Όχι το 2D, προσέξτε το rigid body σκέτο. Λοιπόν, τώρα βλέπετε τον κύβο, κάνε λίγο zoom out στο σύνολο. Βλέπετε το κύβο, θέλω να φέρετε και το πάτωμα σας. Βλέπετε το κύβο να είναι, να αιωρείται πάνω από το πάτωμα, έτσι. Με το που πατήσουμε play, θα εφαρμοστεί η φυσική, θα τον πιάσει βαρύτητα και θα πέσει. Έχει αρκετά δυνατή μηχανή φυσική συγκεκριμένη. Οπότε, αν δείτε μέχρι και το ότι κουνάει λίγο και δεν πέφτει, μπαμ, γίνεται σωστά, κοιτάξτε. Ναι, γιατί λογικά... Το rigid body έχετε διάφορες επιλογές. Λοιπόν, αν πάτε στον κήπο, και δείτε στο rigid body, έχετε διάφορες επιλογές. Μπορείτε να το κάνετε να χειρίζετε τη βαρύτητα, μπορείτε να αλλάξετε τη μάζα του, πόσο βαρύ είναι, άμα το κάνετε χίλια, θα δείτε ότι θα είναι... Το κάνουμε, το κάνουμε. Να το δείξουμε. Να το δείξουμε, ok. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα λίγο να δείτε αυτό. Έβαλε 10.000 βάρος, κιλά. Πατάμε play και να δείτε, κοιτάξτε πόσο διαφορετική είναι η πτώση τώρα. Μπαμ. Έχει λίγο... Εντάξει, γλίτσαρε επειδή ήταν ακραία τιμή. Έχει λίγο γλίτσα και λίγο πολύ μεγάλο, αλλά γενικά πέφτει πολύ πιο απότομα από ότι πριν που έπεσε, έγινε και λίγο έγινε, ξανά έκατσε. Λοιπόν, έχουμε drag, το οποίο είναι η τριβή ουσιαστικά. Έχουμε angular drag που είναι η γωνιακή τριβή. Gravity, άμα το κλείσει, δεν το επηρεάζει βαρύτητα, αλλά το επηρεάζουν άλλες δυνάμεις. Π.χ. αν κουνηθεί ο χαρακτήρας τώρα και είναι πολύ ψηλά, θα μιλήσω το λίγο. Α, ωραία, εντάξει. Έριξε κεφαλιά. Όπως είπαμε, δεν το επηρεάζει βαρύτητα. Το κοπάνει στο χαρακτήρα μας και φεύγει. Άμα το κοπάνει στο λίγο πιο και κάπως έτσι, ναι, ρίχνει στην βαρύτητα του. Φτιάχνει στο φεγγάρι, παιχνίδι. Πάμε.
Θυσιάστηκε ο παίκτης, έπεσε για το τέτοιο. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι πολύ απλή η αλληλεπίδραση μεταξύ αντικειμένων φυσικής. Δηλαδή, αφαρμόζονται σωστά οι δυνάμεις, οι αντίθετες δυνάμεις. Ναι. Υπάρχει ιδιότητα πάνω στο σώμα για να νοικεδάει. Τώρα θα το δείξουμε. Για πάω, όπως λέτε. Ναι, τώρα θα το δείξουμε τώρα. Πριν το δείξουμε όμως λίγα πράγματα ακόμα. Το kinematic σημαίνει ότι δεν θες, αυτό το πιο παράξενο αντικείμενο, δεν σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν θες να επηρεάσεις τη φυσική και ότι θα πειράξεις εσύ την κίνηση όταν επιμένει με φυσική, χωρίς φυσική, χειροκίνητα. Είναι παράξενο. Αν θέλετε να έχει φυσική, συνήθως δεν χρησιμοποιείτε το kinematic. Τα constraints. Κάτι άλλο. Το collision detection, που το αναφέραμε και την προηγούμενη φορά, άμα τυχόν κάπου δείτε ότι η φυσική δεν λειτουργεί, γιατί για παράδειγμα είναι μια σφαίρα η οποία τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και ενώ θα έπρεπε να χτυπάει, δεν χτυπάει, είναι γιατί οι έλεγχοι γίνονται discrete, δηλαδή δεν γίνονται αναγκαστικά σε κάθε frame, αλλά μπορεί να πηδάει κάποια frames. Οπότε, άμα το αλλάξετε σε continuous, γίνονται, μπορεί να πιάσει ελέγχους που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν, αλλά για κάποιο λόγο δεν σας λειτουργούν. Το continuous έχει τρώει πιο βαρύ επεξεργαστικά, τρώει περισσότερη δύναμη τον επεξεργαστή. Το discrete είναι καλύτερο επεξεργαστικά, αλλά είναι χειρότερο γιατί μπορεί να χάσει, αν πρέπει να κάνει κάτι πάρα πολύ λεπτό, στο θες κάτι να γίνει ακριβώς μια στιγμή, μπορεί να χρησιμοποιήσει το vision. Να το δούμε τρίγκες. Ο χαρακτήρας να έχει continuous, οι πέτρες αντικείμενα γύρω-γύρω να μπορεί να τις κρύβει. Και αν κάτι πολύ συγκεκριμένο θέλετε οπωσδήποτε να γίνει continuous, θα το καταλάβετε μόλι σα. Για παράδειγμα, στο project που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, σε κάποια φάση το φίδι απλά χανόταν από το terrain γιατί έπεφτε και με το που αλλάξαμε τον έλεγχο του rigid body του φιδιού από discrete σε continuous, δεν υπήρχε πλέον αυτό το πρόβλημα, το πιάνε σε κάθε frame, δεν κινδύνευε να περάσει μέσα από το terrain. Λοιπόν, θες να δείξουμε το πάρο της ώρα, θα δείξουμε μετά τα constraints. Ας δείξουμε μία τα constraints, δεν πειράζει. Okay. Λοιπόν, τι είναι τα constraints. Μπορείς να πεις ότι για ένα αντικείμενο δεν θέλεις να κινείται ή να περιστρέφεται σε ένα συγκεκριμένο άξονα. Για παράδειγμα τώρα... Τώρα φρυζάραμε το rotation σε όλες τις άξονες και έτσι θα γίνει. Πέφτει το κουτί μπαμ κατευθείαν και μένει εκεί κίνητο. Δεν περιστρέφεται, το λέει προς ο παίκτης και πάλι έμεινε ακριβώς να κοιτάει προς την ίδια κατευθείαν που έμενε, που κοίταζε. Αν φρυζάρεις το position π.χ. ξανά μπαμ, είδατε, φεύγει ακριβώς ευθεία, δεν περιστρέφεται. Αν φρυζάρεις το position... Κλείνω μία τις περιστροφές. Για να δείτε πώς φαίνεται. Οπότε τώρα που οι περιστροφές δεν είναι, είναι ανοιχτές, άμα το χτυπήσω στο πλάι, αρχίζει και περιστρέφεται. Και... Αν χρειάζεται το position, το μονοδρόμιο θα κινηθεί σε έναν άξονα. Οπότε τώρα προσπαθήσουμε εμείς να το σπρώξουμε. Θα κομμανίσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Θα περιστραφείμε, γιατί έχουμε επιτρέπει και έχουμε τις περιστροφές, αλλά δεν επιτρέπουμε την κίνηση. Και άμα, ας πούμε, δεν το αφήσουμε να περιστραφεί στο Z άξονα, να κουνηθεί. Να κουνηθεί, συγγνώμη. Άμα το χτυπήσω από το Z άξονα... Δεν είναι αυτός ο Z άξονα. Όχι, είναι αυτός ο Z άξονα. Απλά επειδή περιστρέφεται αλλάζει διαρκώς. Οπότε... Ναι, άτομο παράδειγμα. Η γενική ιδέα είναι ότι είναι... Απιόψη είναι καλό παράδειγμα, γιατί θα πέσει. Αν χρειάζεται το ψήκιο φίλοι στα λεπτά. Και έχει gravity. Έχει gravity. Παρόλο που έχει γράφει και ανοιχτή, επειδή το είπαμε ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να κουνιάσει το ψι άξονα, ο οποίος είναι έτσι. Και ορίλε. Πάλι fix. Τώρα για το bouncy, ένα άλλο πράγμα που, που υπάρχει στη φυσική μέσα στα colliders είναι αυτή εδώ η ιδιότητα που λέγεται material. Οπότε, άμα πάω στο folder και κάνω create new, που είναι,
physics material. Δημιουργώ ένα καινούργιο bounce material όπου μπορώ να ρυθμίσω. Έχει κυριολεκτικά μία ιδιότητα που λέγεται bounce. Κλείνω τριβές και κάνω ένα το bounce less. Οπότε τώρα έχοντας βαρύτητα. Δεν το χωρίσεις πολλά. Ναι. Το περνάμε και όλα εδώ πέρα. Ή το περνάμε ή πατάμε εδώ πέρα τον κύκλο. Α, είχε ήδη bounce material. Οκ. Τώρα μπορούμε να αυξήσουμε. Όχι. Να βάλω bounce και στο κάτω για να. Μπορείς να βάλεις και στο πάνω μας, δηλαδή αυτή τη στιγμή ας πούμε φανταστείτε ότι το κουτί είναι φτιαγμένο από λάστιχο. Το πάτωμα όμως είναι τσιμέντο. Τώρα θα κάνουμε το πάτωμα λάστιχο. Να δούμε τι θα γίνει. Ωγκ. Τώρα στην ουσία χοροπηδάει επάπειρο χωρίς να έχει απόσβεση. Και επειδή δεν υπάρχει τρυπή. Να σταθερώσει το σύστημα από τα κουνιέρια πάνω. Δεν το σβρούξα. Δεν το σβρούξα. Όχι, απλά μάλλον δεν έπεσε. Τώρα το σβρούξα. Αν ανεβάσετε την μπάζα, εντάξει. Θα παραμείνει. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον τρώει κάποια μικρή περιστροφή. Πρέπει να πέσει με γωνία. Όχι. Έλα. Αυτά. Τώρα θα σας στείλουμε μέχρι αύριο όλα αυτά τα παραδείγματα όπως είπαμε όπου μπορείτε να τα πειράξετε, να δοκιμάσετε, καλό θα είναι για να εξοικειωθείτε ασκήσεις. Θα δούμε. Λέμε να σας βάλουμε κάποια assignments. Θα δούμε, θα δείτε στο mail σας. Απλά έχετε το νου σας, σήμερα και αύριο θα πάρετε τα mail από εμάς. Και για την άλλη εβδομάδα ξανά να φέρετε laptops και ποντίκι. Θα στείλουμε και links να έχετε καταστήσει το Blender και το GIMP γιατί θα κάνουμε γραφικά έτσι ώστε την τέταρτη εβδομάδα να ξαναγράψουμε λίγο ακόμα κώδικα, να πετάξουμε και τα γραφικά και να φτιάξουμε το παιχνίδι. Μια ερώτηση θα κάνω. Ποιος είναι ο Pit Cross εδώ μέσα? Είναι ο ένας άνθρωπος που συνεργάζεται και έκανε σχόλια στο GDT. Μπήκε να τις άλλωσε στο GDT. Από πού κάνουμε έτσι. Από πού κάνουμε έτσι. Έτσι δεν κάνουμε. Μόνο σχόλια προτείνει. Εκλέξεις. Όχι. Άντε, καλό βράδυ.